Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Φραγκουλάκης Δημήτρης, πνευμονολόγος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 3 από τα 5 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχετε διατελέσει δήμαρχος Αρχανών, άρα έχετε εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας που θα κληθείτε να επιλύσετε, αν σας εμπιστευτούν οι δημότες του Ηρακλείου? Καταρχάς, ήμουν και προηγουμένως, ήμουν και νομαρχιακός σύμβουλος πριν πάω στο Δήμο Αρχανών, όπου πιστεύω ότι και εγώ έβαλα το λιθαράκι μου για την ανάπτυξη του Δήμου μας, του Δήμου Αρχανών. Πιστεύω όμως τώρα ότι αυτός ο κύκλος τέλειωσε και ανοίγει ένας καινούριος κύκλος που μαζί με την καθοδήγηση του Γιάννη Κουράκη πιστεύω ότι το Ηράκλειο έχει μια δυναμική, έχει μια τη δυνατότητα και τις προοπτικές να αναπτυχθεί και να γίνει πραγματικά το κέντρο της Μεσογείου, όπως πολλοί άλλοι συνυποψήφοι μας διατείνονται ότι μπορούν να το κάνουν. Συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο 375 του Γιάννη Κουράκη. Γιατί αυτή η επιλογή? Σας είπα και πάλι ότι πιστεύω ότι η δυναμική του Γιάννη Κουράκη, είχα την ευχέρεια, είχα την άνεση όταν ήμουν και εγώ δήμαρχος Αρχανών να συνεργαστώ μαζί του για να καταλάβω τη δυναμική και την άνεση που έχει αυτός ο άνθρωπος, ότι η πορεία του Ηρακλείου μεγάλωσε, το Ηράκλειο έγινε, άλλαξε μέτωπο, άλλαξε προοπτικές, άλλαξε, έγινε μια πραγματικά σύγχρονη πόλη στη διάρκεια της διαχείρισης του Γιάννη Κουράκη. Τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια στασιμότητα. Θέλω να πω ότι η πόλη κοιμήθηκε ουσιαστικά. Σταμάτησαν οι μηχανές. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξαναπάρει μπρος. Έχει μια τεράστια δυναμική η πόλη. Μπορεί και πρέπει να πάει μπροστά. Έχει το αρχαιολογικό πάρκο, έχει την Γνωσό, έχει τα τείχη, έχει τον τουρισμό. Έχει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να δώσει και πραγματικά να γίνει ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης και πρωτίστως τώρα με την οικονομική κρίση να γίνει και περισσότερο κοινωνική συνοχή, που σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα αν έχουμε τον χρόνο όποτε εσείς νομίζετε. Επειδή είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε και συναναστρέφεστε πολύ κόσμο, πού νομίζετε ότι υστερεί η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού? Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κυκλοφορώ και εγώ, όπως είπατε πολύ σωστά, κυκλοφορώ στο Ηράκλειο μέσα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Η λεωφόρος δικαιοσύνης, 300 μέτρα δρόμος, έχει γίνει 18 μήνες που έπρεπε να παραδοθεί, δεν έχει τελειώσει. Και από το έργο αυτό το 30% έχει γίνει. Το υπόλοιπο πούντο. Τι θέλετε να πω για άλλα, να πω περισσότερα? Τα τέλη που δίνει ο Δημότης ονομάζονται ανταποδοτικά. Δηλαδή τα δίνεις για να σου το ανταποδώσει, όχι για να τα φυλάξεις ή όχι να τα πας κάπου αλλού. Δηλαδή θέλω να πω για το φωτισμό, για τα πάρκα, για τα μικρά γήπεδα που πρέπει να γίνουν σε όλες τις γειτονιές. Παραδείγματος χάρη, προθέσεις που πήγα στα Καμίνια, είδα ότι δεν έχει ένα χώρο, ένα μικρό γηπεδάκι 5x5, 4x4 να μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Στο Σκαλάνι δεν έχει ένα περιφερειακό δρόμο. Και προς Θεού δεν λέω μόνο για αυτά, λέω και για άλλες περιοχές που έχουν προβλήματα, που είχα την ευκαιρία να τις επισκεφθώ τώρα όλο αυτό το διάστημα τον τελευταίο μήνα. Όλα αυτά, άμα θέλετε να τα κουβεντιάζουμε όλη νύχτα. Το ζήτημα είναι ότι σταμάτησε η μηχανή, ότι δεν λειτουργεί η πόλη και πρέπει να πάρει μπρος. Και για να πάρει μπρος θέλει μια άλλη δημοτική αρχή. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον Γιάννη Κουράκη μπροστά μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας. Και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να μας ψηφίσει. Και επίσης με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, αν έχω το χρόνο, ότι αύριο βράδυ έχουμε την κεντρική μας ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το εκλογικό μας κέντρο. Πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε όλοι την αγάπη μας και την πίστη μας και για τον Γιάννη τον Κουράκη και για τη δυναμική που έχει, και σας καλώ όσο μπορείτε να συμμετέχετε. Ο Δήμος έχει το αστικό κομμάτι, αλλά έχει και αγροτικές περιοχές, Τέμενος, Γοργολένη, Παλιανή. Μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη? Φυσικά. Πρώτα απ' όλα είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός Δήμος του νησιού. Όσο παράξενο και αν σας φαίνεται, είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει, επειδή έχω την εμπειρία όντας δήμαρχος Αρχανών, όπως είπαμε και προηγουμένως, που είναι κατά βάση ένας αγροτικός δήμος κι αυτός, μπορώ να πω ότι είναι πόσο σημαντικό είναι να ανοίγει τη βρύση του αγρότης και να ποτίζει το χωράφι του, να ποτίζει τις ελιές, να ποτίζει τα μπέλη του, να έχει ένα καλό δρόμο ασφαλή, να πάει τα προϊόντα του και να γυρίσει πίσω και να μην κατασκοτωθεί στους δρόμους με τα αυτοκίνητα και με αυτές τις νεροπρασιές που κάνουν κοινός που λέμε στους αγροτικούς δρόμους. Μπορεί και πρέπει να γίνει η ανάπτυξη αγροτικής και γίνει ισόρροπα φυσικά. Εξάλλου το σύνθημά μας 375 το λέει. Αν θέλω να σας αναλύσω, πολύ ευχαρίστως, αλλά νομίζω ότι δεν θα με αφήσετε. Αυτό που θέλω να πω είναι βέβαια και μπορεί η αγροτική οικονομία του Δήμου μας μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει πραγματικά έτσι που θα την ονειρευόμαστε όλοι.
Πώς βλέπετε την λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου, τι θα μπορούσε να προσφέρει στην αναβάθμιση του πνευματικού επίπεδου των δημοτών? Άριστο, εξαιρετικό έργο. Είναι τιμή σε όλους που νομίζω, σε ανθρώπους και ειδικά σε όλους που το σκέφτηκαν, που το υλοποίησαν και που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι είναι το στολίδι του Ηρακλείου. Πρέπει αυτό θα ανεβάσει ολονό μας το επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την εικόνα του κέντρου του Ηρακλείου, της πόλης, είστε ικανοποιημένος? Σας είπα προηγουμένως ένα μικρό παράδειγμα. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Η πόλη, πώς θέλουμε να γίνει ένα κέντρο της Μεσογείου, όπως λέμε, πώς θα προσελκύσουμε κόσμο, άμα η πόλη μας δεν είναι καθαρή? Αλλά άμα και ήδη όμως εμείς πρέπει να είμαστε, να μην έχουμε όλη την απέτηση από το Δήμο. Υπάρχει το μπουκάλι το άδειο, βάλτε στο καλάθι. Μην το πετάξει από το παράθυρο του αυτοκίνητου σου. Μην πετάξετε από τσιγάρο. Σταμάτε να καπνίζεις μέσα στην καφετέρια. Βγες έξω. Δεν είναι ποιότητα, είναι πολιτισμός. Είναι υγεία. Δεν είναι μόνο ωραία κουμπάρι και τι έγινε και τι πειράζει και δεν ξέρω τι. Αυτά όλα πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι. Δεν μπορεί να μας τα κάνει όλα ο Δήμος. Μάλιστα. Κύριε Φραγκουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και πιστεύω να μας στηρίξετε στις επικείμενες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.